μας χωριανοί της Διασποράς, γνωρίσε και ζήσατε αξέχαστες στιγμές με το χωριό μας, το στολίδι της Δρόπολης και όλης της Ηπείρου. Γνωρίστε και επισκεφτείτε τη σωτήρα μας, τη σωτήρα σας, τις ομορφιές της, τη φύση της, τη φιλοξενία της. Ορίζοντα φαίνεται η Κακαβιά, η μεγαλύτερη πύλη εισόδου στην Αλβανία. 50 χρόνια κλειστή για όλους και για όλα. Απ' εδώ κάποτε εκατοντάδες χωριανοί μας πήραν το δρόμο της ξενιδιάς, της ελπίδας. Απ' εδώ ξαναγυρίζουν με νοσταλγία στο όμορφο χωριό τους. Βρισκόμαστε στον Αθανάση. Ο Θρύλος λέει ότι οι σωτηριώτες δοκίμασαν όλες τις εργασίες και τις καλλιέργειες και απότυχαν. Εγκατάλειψαν το χωριό. Στον δρόμο βγήκε ο Άγιος και τους λέει: «Γυρνάτε πίσω στα σπίτια σας, εγώ θα είμαι ο προστάτης σας». Γύρισαν, πρόκοψαν και θαυματούργησαν. Οι χωριανοί τώρα, όπου και αν βρίσκονται, μοχθούν, παλεύουν και προσφέρουν για να κάνουν το δρόμο πιο καλό και το χωριό πιο ωραίο. Η εκπλάτηση του δρόμου είναι έργο των χωριανών και των σωτηριωτών της Διασποράς. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν συνθήκες ώστε το χωριό μας να γίνει ένα από τα ωραιότερα τουριστικά κέντρα στην Ήπειρο. Ποιος ήρθε στη Σωτήρα και δε θαύμασε τις ομορφιές της? Ψηλά βουνά, τις βαθιές χαράδρες, τα πολλά και κρύα νερά, το μεγαλοπρεπές κέντρο της με την εκκλησία και το σχολείο που χτίστηκαν και ανακαινίστηκαν από το Σύλλογο Σωτηριωτών της Αμερικής. Τα γέρικα πλατάνια. Μουσική.
παλιοδοσιακά σπίτια που σε σχήμα αμφιθεάτρου πιασμένα χέρι-χέρι χορεύουν τον αιώνιο χορό της ομορφιάς και της λεβενδιάς. Το κέντρο του χωριού είναι ένα πραγματικό στολίδι. Τα γύρω βουνά ένα θαύμα της φύσης. Τα πλατάνια, οι καστανιές, τα έλατα και τα πουρνάρια δίνουν μια εξαιρετική ομορφιά στο πανέμορφο χωριό μας. Όσο όμορφο είναι το καλοκαίρι στη Σωτήρα, άλλο τόσο όμορφος είναι και ο χειμώνας. Θαυμάστε τις κρυσταλλένιες πηγές. Εδώ αρχίζουν οι πρόποδες της Τουγάρας. Το καμίνι του ασβέστη που για χρόνια εφόδιαζε όλη την Δρόπολη με ασβέστη. Από παντού βρυσάει και τρέχει γάργαρο νερό. Θαυμάστε τις εξωτικές χαράδρες. Θαυμάστε τα φυσικά καταφύγια, όπου οι παλικαράδες της Σωτήρας κρυβόνταν μετά από τις μάχες ενάντια των κατακτητών, των Τούρκων και των ντόπιων αφεντάδων. Όμορφη φύση σπάνια μπορεί να συναντήσεις. Τέτοια κρυσταλλένια και κρύα νερά σπάνια μπορεί ένας επισκέπτης να γευτεί. Βρισκόμαστε στη Μάνα. Η Μάνα, η πηγή του ποταμού Ξεριά, το νερό ξεπηδάει από τη γης για να ποτίσει και να δροσίσει τον κάμπο της Δρόπολης. Μέσα στα βαθύσκιωτα πλατάνια αυτές οι πηγές δίνουν ζωή και ζωντάνια. Thank you.
Για να πιει ο επισκέπτης από αυτά τα κρύα νερά, πρέπει πρώτα να το βάλει στον ήλιο, να το φέρει στην κανονική του θερμοκρασία. Τα πανέμορφα τοπία θα τα ζήλευαν και οι ελβετικές Άλπεις. Ας προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε κάποτε. Για το καλό το δικό μας, για το καλό σας, για το καλό του χωριού. Βρισκόμαστε στο μεγάλο χάβο. Τα νερά αυτά είναι νερά του χιονιού, από το λιώσιμο του χιονιού. Αυτές τις ψηλές βουνοκορφές αετή, περιστέρια, πέρδικες και πολλά άλλα άγρια ζώα έχουν φωλιάσει. Αυτός είναι ο ζωικός πλούτος του χωριού μας. Thank you.
για και ένα πραγματικό θαύμα της φύσης. Απ' τη μέση του βουνού αναβρίζει άφθονο κρυσταλλένιο νερό. Δεκάδες, εκατοντάδες πηγές. Αυτό των βουνών είναι αιώνιο. Δίνουν εξαιρετική ομορφιά στα βουνά της Σωτήρας. Τους το γαλάζιο σωτηριώτικο ουρανό.
καθήγια, με γύρω τα 600 μέτρα κάθε την πλευρά, έχουν πολλά σπήλαια, αξιοθαύμαστα. Πρίκησε την όμορφη σωτήρα μας με όλες αυτές τις καλονές. Ένα πραγματικό διαμάντι στην Ήπειρο.
Βρισκόμαστε σε ένα σπήλαιο, πραγματικά ψυγείο. Η θερμοκρασία είναι πάντα κάτω από το μηδέν. Σωτήρα δεν έχει μόνο ωραία φύση, έχει μεγάλους ανθρώπους, έχει ανθρώπους με μεγάλη καρδιά που όπου και αν βρίσκονται, σε όλα τα πέρατα της γης μοχθούν, πονούν και προσπαθούν για το χωριό τους, οργανώνοντας το μεγαλύτερο πανηγύρι στη Βόρειο Ήπειρο, το πανηγύρι που το ζηλεύουν και το χαίρονται όλοι. Γι' αυτό ελάτε μαζί μας να γευτούμε αυτό το ωραίο πανηγύρι. Μοχτούν και παλεύουν για το χωριό τους.